Συνηθίζουμε στο τέλος κάθε σεζόν να κάνουμε και έναν μικρό απολογισμό για το έργο μας. Και αυτό όχι για να το προβάλλουμε, αλλά γιατί πολλές φορές εσείς μας το ζητάτε. Τι έχουν απογίνει οι άνθρωποι που παρήλασαν από τις εκπομπές σας, πώς η πολιτεία αντιμετώπισε το πρόβλημα, αν υπήρξαν κάποιες συνέπειες για τις αξιόπινες πράξεις τους. Θα σας θυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια, τον Νοέμβριο του 1997, είχαμε κάνει την περιβόητη έρευνα για το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, στη Λάρισα. Αν θυμάστε, ιερείς και λαϊκοί έβαζαν χέρι στα χρήματα του κόσμου, οι επίτροποι, και βέβαια είχε δουλέψει από το μπουρί κάποιας θερμάστρας η κρυφή κάμερα. Τι έχει γίνει? Θα σας παρουσιάσω πρώτα έναν από τους βασικούς συνεργάτες εκείνης της έρευνας. Είναι ο Παπαλάμπρος Ρήνης, ο άνθρωπος που βοήθησε να κινηματογραφήσουμε όλη αυτή την ιστορία, ο άνθρωπος που με το θάρρος που είχε και το κουράγιο του τους αποκάλυψε, με το ράσο του και με καμία άλλη εξουσία. Και βέβαια εξαιτίας της δικής σας συμπεριφοράς, που ήταν πέρα για πέρα έντιμη, Πάτερ, πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Δηλαδή από τη θέση του Επιτρόπου και από τη θέση του Λειτουργού κατέληξαν στο σκαμνί του κατηγορούμενου. Τι έγινε, πείτε μας. Βγήκε το βούλευμα του Συμβουλίου της Λάρισας, του Δικαστικού Συμβουλίου, και τους παραπέμπει για κατάχρηση 45 εκατομμυρίων. Μόνο για το διάστημα που τους παρακολουθήσαμε, των 5 μήνων. 45 εκατομμύρια λοιπόν μέσα σε 5 μήνες απεικόμισαν. Φανταστείτε πόσα λεφτά είχαν βγάλει καθ' όλη την διάρκεια των πράξεών τους, που πρέπει να ήταν πόσα χρόνια. Άλλοι ήταν και 7 χρόνια, άλλοι ήταν και 3 χρόνια, άλλοι ήταν και 1 χρόνο. Άλλοι λοιπόν ήταν 7 χρόνια, άλλοι 3, άλλο 1. Μπορείτε να υπολογίσετε αν σε 5 μήνες έβγαλαν 45, τι έβγαλαν στα 7 χρόνια. Δικαίωση λοιπόν της έρευνας, παραπομπή στο εφετείο κακουργημάτων, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι οι κασέτες έγιναν δεκτές μετά την έρευνα των πραγματογνωμένων και απεδείχθη ότι δεν ήταν προϊόν μοντάζ, ήταν γνήσιες, δεν ήταν μοντάζ όπως ισχυρίστηκαν οι λαϊκοί. Και πίστευαν ότι είναι μοντάζ κασέτες. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στο εδόλιο του εφετείου κακουργημάτων θα καθίσουν τελικά ιερείς και επίτροποι για την πολύκροτη υπόθεση κλοπής χρημάτων από το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Συγκεκριμένα, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, διώκονται οι ιερείς Παύλος Τσουκνίδας και Κωνσταντίνος Μπανταγιώνης και οι λαϊκοί Σωτήρης Αυδελίδης, Απόστρατος Ταξίαρχος της Αεροπορίας, και Απόστολος Ανιφαντής, υπάλληλος του ΟΣΕ. Ήταν Νοέμβριος των 97 όταν ολόκληρη η Ελλάδα παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις αποκαλύψεις του πατέρα Λάμπρου Ρήνη, ο οποίος με κρυφή κάμερα κατέγραψε την αφαίρεση των χρημάτων από τα τότε μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Προσκυνήματος των Τεμπών. Σύμφωνα με το υπαριθμόν 206/99 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, οι τέσσερις προαναφερθέντες κατηγορούνται για υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα και συγκεκριμένα ότι συναπεκόμισαν συνολικά το ποσό τουλάχιστον των 45 εκατομμυρίων δραχμών από τα παγκάρια της Αγίας Παρασκευής. Τότε κάποιοι έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι το ντοκουμέντο που προβλήθηκε από την εκπομπή μας ήταν προϊόν μοντάζ. Επιχείρημα όμως που διαψεύστηκε από την τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Οι καταγεγραμμένες εικόνες και συνομιλίες είχαν σταλεί από τον πατέρα Λάμπρο Ρήνη και στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ιγνάτιο, ο οποίος τότε είχε διατάξει την διεξαγωγή ανάκρισης που κατέληξε στην έκδοση πορίσματος, το οποίο υποβλήθηκε στην εισαγγελία της Λάρισας. Η διαδικασία προχώρησε κανονικά και κατέληξε στην έκδοση του συγκεκριμένου παραπευτικού βουλεύματος. Είδατε λοιπόν που κατέληγε η ελεημοσύνη σας. Από την άλλη πλευρά όμως, η δημοσιογραφική έρευνα σε αυτές τις περιπτώσεις χωρίς έλεος στόχευσε στους δράστες. Πατέρα Λάμπρο, τις πρώτες μέρες φοβόσασταν ότι θα είχατε συνέπειες από τις αποκαλύψεις σας. Και βέβαια δεχτήκατε πολλές πιέσεις. Είχα συνέπειες, τιμωρήθηκα 2 μήνες αργία. 2 μήνες αργία. Και μετά τι έγινε? Κατόπιν ανακάλυψε την αργία ο συμβασμιότατος. Ναι. Με διώξανε το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής και πήγα δίπλα σε ένα άλλο χωριό μια ώρα στο Στόμιο. Πρέπει να πούμε ότι εσείς κάνετε και μια άλλη δουλειά. Ναι, δουλεύω σιδεράς. Σιδεράς. Για πείτε τα λίγο αυτά. Φτιάχνω πόρτες, παράθυρα, κάγκελα, όλα ότι ασχολούμαι. Αντικείμενο είναι το σίδερο, το κατασκευάζω.
Και αυτό για να ζήσετε την οικογένειά σας. Μεγάλη οικογένεια, εγγόνια πολλά, 10 εγγόνια. Πόσα παιδιά, 10 εγγόνια, είναι η μεγάλη οικογένεια. 8 παιδιά και 10 εγγόνια. Και τώρα αυτή τη στιγμή τους έχω όλους εκεί, τα εγγόνια θέλουν και τα παγωτά τους, θέλουν και τα έξοδά τους όλα. Κάποιοι άλλοι είπαν, και το λέω αυτό γιατί πραγματικά υπόθηκε, ότι ο Παπαλάμπρος τα έκανε αυτά γιατί ο ίδιος έφυγε από το προσκύνημα και δεν μπορούσε να βγάλει τα χρήματα που έβγαζε. Σε αυτούς τι απαντάτε? Κοιτάξτε, το προσκύνημα δεν ήταν ανάγκη να κλέψω για να βγάλω χρήματα. Ήταν τόσα τα μυστήρια που βγαίναν χρήματα. Mm-hmm. Σχεδόν άλλος ένας μισθός το μήνα. Και παράλληλα η οικογένεια δούλευε εκεί. Και τα παιδιά μου τα δυο στο εστιατόριο του προσκυνήματος και η παπαδιά μου καθαρίστρια, πετούσαμε και τα σκουπίδια. Ήταν, παίρναμε χρήματα για αυτά. Δεν... Πόσα χρήματα βγάζετε από το Παλάμπρο? Εντάξει, από τα τυχερά και από τις παρακλήσεις και από τις βαφτίσεις, τους γάμους και αυτά όλα ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια το χρόνο. Ήταν αρκετό ποσό. 4 το χρόνο. Και με τη δουλειά που δουλεύαμε και τα παιδιά, οπωσδήποτε ήταν, δεν χρειάζεται να απλώσει το χέρι να πάρει χρήματα από το παγκάρι, από την εικόνα για να. Χέρι δεν απλώνει επειδή σου φτάνουν τα λεφτά. Σημασία έχει να μην απλώνει χέρι όταν δεν σου φτάνουν χέρι, τα χρήματα. Χρήματα. Με τους άλλους τώρα, τους υπόλοιπους, πέραν των απειλών που δεχθήκατε, σας πίεσαν εκείνοι, σας πλησίασαν? Όχι, δεν πλησίασε κανένας. Όχι. Κανένας σας πλησίασε. Ποιος ήταν ο λόγος που φτάσατε σε εμάς και τους αποκαλύψαμε? Κοιτάξτε, ήθελα να κάνω μία κάθαρση μέσα στην εκκλησία. Βέβαια, το διάστημα από τέλος Ιουλίου μέχρι που ήρθα σε εσάς ήταν ότι προσπαθούσα να πείσω τους φασμιώτες να μην πάρει δημοσιότητα το θέμα, να γίνει εσωτερική κάθαρση. Αλλά δεν επίθετα. Αλλά οι φασμιώτες ανταυτού τιμώρησε εμένα πριν ακόμα βγούμε στην τηλεόραση. Mm-hmm. Πριν κάνουμε την εκπομπή, τιμωρήθηκα εγώ. 27 Οκτωβρίου τιμωρήθηκα και η εκπομπή έγινε στις 6 Νοεμβρίου. Κάθαρση λοιπόν στην εκκλησία και δεν φοβηθήκατε τις συνέπειες? Για αυτή τη στιγμή που πήρα την απόφαση αυτή, τα υπολόγισα όλα και συνέπειες και τα πάντα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω, γιατί η συνείδησή μου δεν μου επέτρεπε να κάνω διαφορετικά, να το καλύψω μόνο μου το ζήτημα και να τελειώνει. Παπαλάμπρος λοιπόν, εγώ θέλω να πω στον κόσμο που μας παρακολουθεί ένα λαμπρό παράδειγμα ιερέα, που δουλεύει τίμια, κάνει τον οξυγονοκολλητή, το σιδερά, ζει τα 8 παιδιά και τα πόσα εγγόνια? 10 εγγόνια. Τα 10 εγγόνια του. Ένας άνθρωπος υγιής, υπερήφανος, αξιοπρεπής. Και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία. Τώρα για τους υπόλοιπους θα τα βρουν στο εφετείο κουρημάτων. Αυτό που είπα στην πρώτη εκπομπή, αν θυμάστε, Μάγκη, ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη προχωράει κανονικά. Νόμισα πήρατε να πείτε στην ελληνική δημοσιογραφία. Το πιάσατε και πήρατε με τρομάξει. Από τη δημοσιογραφία η ανεπενεύει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Μία ημερίδα έγινε στην Κοζάνη από τα ΤΕΗ. Δεν είδα τίποτα στα δελτία ειδήσεων. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαβάσετε και κάτι στις εφημερίδες. Έλα όμως που διάσημοι ερευνητές ήταν εκεί. Η μερίδα λοιπόν των ΤΕΗ Κοζάνης για την ρήπανση από ραδιενέργεια και διοξίνες λόγω του πολέμου στην Ιουγκοσλαβία. Ο καθηγητής Γκανάτσιος, όπως θα θυμάστε κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας, είχε αποκαλύψει πολλά πράγματα για τις μετρήσεις γύρω από ραδιενέργεια και διοξίνες. Όμως και ένας άλλος μεγάλος Ουαλός ερευνητής, ο Ρότζερ Κόνχιλ, διευθυντής των ομώνυμων εργαστηρίων της Ουαλίας, μαζί με τον καθηγητή Ντουράκοβιτς από την Αμερική, είχαν μιλήσει για τις συνέπειες της ραδιενέργειας και κυρίως των βλημάτων από πτωχευμένο ουράνιο. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Απίστευτα πράγματα. Ότι τουλάχιστον 10.000 νεκροί θα υπάρξουν στα Βαλκάνια, δυστυχώς βάσει πάντοτε των στατιστικών στοιχείων και στην Ελλάδα, από αυτά τα βλήματα. Ήμασταν εκεί στο συνέδριο, το παρακολουθήσαμε. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Well, we estimated that, well, there were figures given to us by various authorities that... Εμείς υπολογίζαμε βάσει των στοιχείων που μας έδιναν οι αρχές ότι 1.700 πολίτες, 100 άτομα το προσωπικό του ΝΑΤΟ και 5 έως 10.000 Ιουγκοσλάβοι στρατιώτες και μέλη του ΤΣΕΚΑ θα ήταν ο αριθμός των θυμάτων μέσα σε λίγους μήνες πολέμου. Τελικά κατέληξε να είναι κάπου 9.300 νεκροί. Υπολογίζοντας τα επίπεδα ραδιενέργειας μόνο από τις σφαίρες απεμπλουτισμένου ουρανίου που χρησιμοποίησαν τα αεροσκάφη Α10, χωρίς δηλαδή να υπολογίζουμε τους πυράβλους Κρούζ ή τα βλήματα των αρμάτων μάχης Abrams, θα προκληθούν, υπολογίζουμε, 10.000 θανατηφόρα κρούσματα καρκίνου, όπως συνέβη άλλωστε και με άλλα πυρηνικά ατυχήματα, όπως για παράδειγμα του Τσέρνομπιλ. Αυτά υπολογίζουμε και βέβαια είναι ακόμα μόνο υπολογισμοί, όχι πραγματικότητα.
στηρίζονται σε θεωρητική αλλά ρεαλιστική ανάλυση. Αυτό που χρειάζεται είναι πλήρης μετρήσης ραδιενέργειας σε όλα τα Βαλκάνια για να προσδιορίσουμε τα πραγματικά επίπεδα ραδιενέργειας. Και αυτό χρειάζεται να γίνει επιγόντως πριν από οποιαδήποτε άλλη πολιτική κίνηση. Γιατί όπως ξέρετε γίνεται η προετοιμασία για την επαναπρόωθηση των προσφύγων στο Κόσοβο. Ενώ εκεί θα βρίσκονται και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων αλλά και η δύναμη επιβολής της ειρήνης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ίσως να οδηγηθούν σε ραδιενεργά μολυσμένη περιοχή και πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το έδαφος που θα βρίσκονται είναι ασφαλές. Κατά δεύτερο λόγο, ήδη οι γιατροί συνιστούν στον κόσμο να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο γιατί σε συνδυασμό με την αυξημένη ραδιενεργό ακτινοβολία αυξάνεται ο κίνδυνος καρκίνων του δέρματος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι για τα επόμενα 2 χρόνια σε αυτό το επιβαρημένο περιβάλλον θα ήταν καλύτερα να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο, ειδικά για τα μικρά παιδιά. Έτσι, ίσως να σώσουμε πολύ κόσμο από την ασθένεια. Έτσι υπάρχουν πολλά να γίνουν τώρα που τέλειωσε αυτή η επίθεση. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η εκπομπή σας αποκαλύπτοντας το πρόβλημα έκανε το βράχο να κυλήσει όπως λέμε. Σπρώξατε την πέτρα πάνω στο λόφο όπως ο Σύσυφος και τώρα βλέπουμε εκτεταμένα άρθρα στο New Scientist ακόμα και στο BBC Radio 4 που είχε πρόσφατα σχετικό αφιέρωμα για το ανακυκλωμένο ουράνιο. Έτσι μια καμπάνια ενημέρωσης επιτέλους άρχισε. Αυτό που ήταν μια πέτρα που ανέβηκε στο λόφο, κυλάει τώρα από την άλλη μεριά του σαν μεγάλος βράχος, χάρη στην ευαισθησία σας και το θάρρος σας να φέρετε το θέμα στην δημοσιότητα. Πράξη που ήταν ευθύνη κάποιων επιστημόνων να το κάνουν και δεν το έπραξαν. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κόγχιλ για τα καλά του λόγια. Υπήρξαν όμως επιστήμονες στην Ελλάδα και στα Τεϊκοζάνης και στο Αριστοτέλειο και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που έκαναν το καθήκον τους και εμείς πρέπει να το υπενθυμίσουμε όπως και εμείς προσπαθήσαμε τουλάχιστον να κάνουμε όσο πιο σωστά μπορούσαμε τη δουλειά μας. Ο κύριος Στέργιος Γανάτσιος από τα ΤΕΙ Κοζάνης, αντιπρόεδρος των ΤΕΙ Κοζάνης, βεβαιώνει και την αύξηση της ραδιενέργειας που μετρήθηκε στην περιοχή. Όσο για τον κύριο Ρότζερ Κόγχιλ, ήταν φιλοξενούμενος των ΤΕΙ Κοζάνης και όχι σίγουρα του κυρίου Λαγιώτη. Αυτό που μας πείθει εν τέλει ότι είναι από εκεί και όχι από πουθενά άλλου είναι η αύξηση του καλείου